Όλα καλυπωμένα εδώ, βλέπετε. Όλα, κλεισμένα όλα. Αυτό είναι το φρεάτιο. Πάνω, δεν πάνε κάτω με τίποτα, νάτα. Κοιτάτε εδώ, ορίστε, live. Εδώ, τι είναι αυτά. Πού να πάρε παιδιά το νερό. Και μετά από τόσα χρόνια και πάλι είναι γερά. Γερά ξύλα. Με τα πλακιά θαλάσσια δεν σπάνε εδώ. Ορίστε, τα χάλια μας. Ποιος μας φταίει. Εμείς είμαστε... Ζαμανφού είμαστε μέχρι τώρα. Ζαμανφού. Που λένε τώρα. Αυτά τρεβάει ο Κοσμάκης. Διαπιστώσαμε ότι όλα τα φρέατα είναι βουλωμένα, φραγμένα όπως τα κατασκευάσανε, έτσι τα αφήσανε, δεν τα ξεκαλουπώσανε. Ήτανε κανονικά, αντί να είναι φρεάτιο, είναι κλειστά όλα, όπως ακριβώς τα φτιάξανε. Έχει πάει μετά το χώμα από πάνω, είχε βγει και χόρτο και όλα με λιγάλα. Δεν έχουν πειραχτεί καθόλου αυτά. Και περιμέναν τώρα την καινούρια περιφερειακή αρχή να δώσει εντολή για να κάνουμε αυτές τις δουλειές. Και πνιγόταν ο κόσμος τόσα χρόνια και δεν ξέρανε γιατί πνίγονται. Αυτή είναι η αλήθεια. Μιλάει μόνη της. Είδατε. Τι να πούμε. Φρακάριζε το νερό και τελείωσε. Το χώμα από πάνω έβγαλε και χόρτο. Καλουπωμένα βέβαια. Ναι, και όλα με λιγάλα. Και ύστερα λέμε γιατί πνιγόμαστε. Το νερό τσούλα και πήγαινε. Ρώτησαν ανθρώπους με τα αυτοκίνητα και πνιγόντουσαν. Ο άνθρωπος δεν μπορούσε να δουλέψει. Έμενε πάνω στο δρόμο το νερό, έτσι. Στο δρόμο πάνω και δεν μπορούσε και η επιχείρηση να δουλέψει. Επιχειρηματίας εδώ καταστραφόταν. Όταν έβρεχε ήταν το μαγαζί σαν να έχει αργία. Και για πείτε μου τώρα, την ίδια δουλειά έχετε επιχειρήσει και σε άλλες περιοχές της Ροδουλίνδου? Δηλαδή το ίδιο που συνέβη εδώ υπάρχει περίπτωση να συμβαίνει και αλλού? Ναι, σε όλη τη Ροδουλίνδου. Και από το Τσαΐρι κάτω, από το Τιβάπ, εκεί που ήταν το στρατόπεδο, μέχρι τα Φανάρια κάτω, έτσι ήταν. Τραγική κατάσταση. Τραγική. Τα ίδια πράγματα. Δηλαδή από κάτω το ρέμα και από πάνω φραγμένα όλα. Να μην πηγαίνει το νερό στο ρέμα, να περνάει στον δρόμο. Λες και ήταν το αντίθετο ακριβώς. Αυτή είναι πολύ ζημιά. Και εδώ τα ίδια. Απαναμάπατε από το Λίδ, από τα Φανάρια, όλα τα φρεάτια και κουνέτες, πιο ψηλό το χώμα και τα χόρτα από το δρόμο. Και έβγαινε το νερό στον δρόμο. Απαναμάπατε να τραβήξετε να δείτε. Καταρχήν δεν φαινόταν οι ταμπέλες. Οι ταμπέλες, τα σήματα δεν φαινόντουσαν. Είχαν αφήσει και εκεί καλουπωμένα τα φρεάτια δηλαδή. Δεν είχαν καθαριστεί ποτέ αυτά. Ποτέ. Είχε το χώμα μαζί με το χόρτο, είχε γίνει μια σαν μοκέτα και είχε κλείσει το 1/3 του δρόμου εδώ στα Φανάρια. Δεν υπήρχε το ίδιο φαινόμενο να αφήσουν το έργο οι μητέλες δηλαδή εκεί πέρα, έτσι. Απλά ήταν θέμα. Στο Τσαΐρι εδώ πέρα κάτω. Εκεί αυτό ήταν. Το είχαν αφήσει έτσι. Είναι λάθος κατασκευή δηλαδή. Και τώρα κάναμε παρέμβαση εκεί με την τζάμπα και με τα μνημόνια της περιφέρειας και το φέραμε σε κατάσταση τουλάχιστον να μην πλημμυρίζει. Ξεκινήσαμε σήμερα να έρθουμε να καθαρίσουμε εδώ τα φρεάτια, διότι υπάρχει πρόβλημα εδώ. Και όπως γνωρίζουμε όλοι εδώ, κοβόταν ο δρόμος στα δύο. Και είδαμε αυτό, αντικρίσαμε αυτό εδώ πέρα που σας είπε πριν ο πρόεδρος του Δεπρόφυγα. Η κατάσταση είναι τραγική, δεν ξεκαλουποθήκανε και παραδώσανε το έργο έτσι. Δεν ξέρω και ποιος τον παρέλαβε και τι γίνεται από εδώ και πέρα. Πρωτόγωνα πράγματα, δηλαδή είναι τραγικά αυτά που βλέπουμε. Θα πάτε και σε άλλες περιοχές, έχετε πάει σε άλλες περιοχές? Έχουμε καθαρίσει μέχρι το Τσαΐρι κάτω. Έχουμε πάει μέσα σε χωριά, σε συνεργασία με τους προέδρους, όπου χρειάζονται κτλ. Τα έχουν πάρει βέβαια εργολάβοι, αλλά ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε εμείς σαν περιφερειακή αρχή, πηγαίνουμε και το κάνουμε. Τώρα εδώ πέρα σίγουρα έχει μεγάλη ευθύνη ο εργολάβος, ο οποίος κατασκεύασε αυτό το έργο, αλλά και η περιφερειακή αρχή που το παρέλαβε. Βέβαια, βέβαια. Έχουν ευθύνη όλοι αυτοί. Θα ψάξουμε και θα δούμε ποιος είναι. Μπλέκεται και ο Δήμος. Όχι, δεν πιστεύω, γιατί είναι εθνική οδός εδώ πέρα. Δεν πιστεύω να αυτή. Και θεομηνία να κάνει, άμα είναι καθαρά, η κατάσταση θα είναι ελεγχόμενη. Και για την πυροσβεστική και για εμάς και για τον κόσμο. Σε 10 λεπτά, ένα τέταρτο θα φύγει το νερό. Αν είναι έτσι, θα φύγει ποτέ το νερό. Περνάει ο άλλος, δεν ξέρει, ο φουκαράς, ο πολίτης, πέφτει μέσα, πνίγεται, σκοτώνεται. Αυτά είναι τα χαλιά μας. Κάπως έτσι πνιγήκαμε. Το καλοκαίρι θέλει να έχουμε τα πυροφυλάκια και τα αυτοκίνητα για φωτιά και το χειμώνα με το πιάνουν φθινόπωρο να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Τα αυτονόητα πράγματα. Γίνανε δύσκολα τα αυτονόητα. Ύστερα μας θέλει ο καιρός, μας θέλει ο Θεός, μας θέλει. Σώματα από μέσα. Έχει πολλή δουλειά. Πάρα πολλή δουλειά. Δεν βλέπετε εδώ πέρα τι γίνεται. Εδώ πέρα τώρα τι βλέπουμε, σκουπιδαριό. Σκουπιδαριό, καθαρό σκουπιδαριό. Δεν μπορούσε το νερό να περάσει από εδώ από μέσα. Να δεις τι γίνεται εδώ πέρα. Νάιλα, βοχάνια.
και νάιλα. Απάντα εκεί μέσα. Και ό,τι θέλουμε. Ό,τι φανταστείς εκεί μέσα. Τώρα αυτοί οι καθαρισμοί θα συνεχιστούν για πόσο καιρό ακόμα? Καθαρίζονται. Κάθε μέρα έχουμε πρόγραμμα και συνεχίζουμε. Ανάλογα με το τι γίνεται, βλέπουμε και πάμε. Σε συνεργασία με τα παιδιά της Τετρόφικα και τα συνεργεία τα δικά μας. Ό,τι μπορούμε, κάνουμε. Θα κάνουμε το καλύτερο βέβαια. Αυτά είναι τα φρεάτια που έχουμε στη Ροδουλίδου. Κοιτάτε τώρα. Λίγο μακριά. Φύγετε πίσω. Δεν βγαίνει. Είναι τόσο σφιντωμένο που δεν βγαίνει ούτε με την τσάπα, βλέπετε. Με τσάπα. Κοσάρι στάρι είναι αυτό. Και δεν μπορεί να το σηκώσει. Τόσο φρακαρισμένα είναι τα φρεάτια. Τώρα πάλι θα κάνουμε το ίδιο μέχρι να το βγάλουμε και αυτό καλυπωμένο θα είναι, όλα φραγμένα. Παίρνανε και το νερό από πάνω, κανονικά. Κακώς δηλαδή, ήταν έτσι κάποια, μην τα φτιάχνανε. Δεν είχε νόημα. Και τώρα το πρόβλημα, ξέρεις ποιο είναι, ότι έχουν αφήσει από κάτω τα καλούπια τα ξύλα και αυτά τα ξύλα κάποια στιγμή θα λιώσουν, θα σπάνε και κάπου αλλού θα βουλώνει στη μέση του δρόμου. Τώρα πρέπει εμείς ένα φρεάτιο από πάνω, με τα λοσταράκια να μπαίνουμε, να τα ξεκαλουπώνουμε, να κάνουμε τους ανθρακορίχους να πούμε. Τους τυφλοπόντικες. Πόντικες από κάτω για να μπορέσουμε να πούμε ένα ξύλο, δύο και με το πριόνι, τα κόμματα τα βγάζουμε όλα. Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε. Θα ξεκαλουπώσετε δηλαδή την δουλειά. Να ευχόμαστε να μην βρέξει. Μια-δύο μέρες να μας αφήσει να τα φτιάξουμε. Χάλια. Δηλαδή απλά πράγματα και τα κάνανε δύσκολα. Απλά πράγματα. Δεν ξέρω γιατί τέτοια αμέλεια. Δεν τα βλέπανε και πέρυσι οι πρόπερες που πλημμυρίσαμε εδώ πέρα, στο ίδιο μέρος. Εδώ πέρα. Έτσι, δεν έριξε ένας μια ματιά εδώ. Ο άνθρωπος εδώ πήγε το καθού φώνας. Πήγε. Πρόσκειται... Ορίστε, κοιτάτε τώρα εδώ. Τι γίνεται. Όλα είναι έτσι. Για σκάψε λίγο. Και παπούτσι έχει μέσα, κύριε. Έχει και ένα παπούτσι ξεχασμένο. Αυτά πρέπει να μαζέψουμε τα μπάζα τώρα, να ξεπαλουπώσουμε και από κάτω. Γιατί μπορεί να πάνε παρακάτω και να φράξουν. Να μην βρέξει και πάνε παρακάτω. Πάντως σε στεγανοποίηση πρέπει να πάρει άριστα. Ναι. Για στεγανοποιήσεις. Για μονούς τα ανατσών. Ναι. Πάνω κάτω είναι το ίδιο, δεν έχει... Σε ένα γραφείο μέσα έγινε με δουλειά από το γραφείο. Μέσα έξω. Είσαι έξω, να ενδιαφέρεσαι. Όχι. Γραφειοκρατία. Πάει αυτό, πέρασε στην Ελλάδα. Λίωσε. Είσαι έξω, μάχη μου. Να βγαίνεις ο ίδιος. Αν δεν ενδιαφέρεσαι, δεν είσαι από πάνω. Άμα δεν είσαι από πάνω και να είσαι της δουλειάς. Βλέπεις, γιατί αυτοί οι άνθρωποι που βγήκαν τώρα δίνουν λύσεις.